Στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον ηθοποιό και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στον νότιο τομέα Αθηνών, τον κύριο Σταύρο Νικολαίδη. Έγκλημα είναι ο κύριος. Καλημέρα. Νικολαίδη. Το ξέρεις, ε? Ναι, βέβαια. Συμμετέχετε τώρα και στο πολιτικό έγκλημα. Είπα να πιάσω όλους τους τομείς του εγκλήματος. Καταρχάς, να σας πούμε περαστικά, είχατε ένα μικρό ατυχηματάκι, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ. Μικρό δεν ήταν. Μεγάλο. Ήταν μπαταρισμένο. Αλλά ναι, εντάξει. Μικρό με την έννοια ότι δεν είχε, δεν είχε συνέπειες. Έχω ράματα στο κεφάλι και σπασμένο χέρι. Ναι. Αλλά αρκεί να σας πω ότι ο άνθρωπος που ήρθε με το του γερανού να πάρει το αυτοκίνητο ρώτησε τους αστυνομικούς αν ζει ο οδηγός. Ναι. Άρα θαύμα. Έτσι. Ναι. Περαστικά σας, κύριε Νικολαίδη. Άρα δύο φορές περαστικά, ναι, και σε όλο αυτό το βαρύ κλίμα το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Πώς θα δώσετε προεκλογικό αγώνα? Εντάξει, θα γίνει καν. Μια χαρά θα είναι ο άνθρωπος μέχρι τότε. Θα είμαι τρεις-τέσσερις εβδομάδες στο γύψο. Ναι. Εντάξει, κάνω μια παύση αναγκαστικά. Δεν έχω και αυτοκίνητο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Περισσότερο με τηλέφωνο. Να, καλή ώρα με συνεντεύξεις. Από το σπίτι. Είστε και γνωστός έτσι κι αλλιώς. Ναι. Την αναγνωσιμότητα την έχετε. Να σας πω, κύριε Νικολαίδη, σας έχει επηρεάσει καθόλου εσάς όλη αυτή η ιστορία? Δεν εννοώ, προφανώς σας έχει επηρεάσει όπως μας έχει επηρεάσει όλους μας. Ενώ στο επίπεδο της διάθεσης για προεκλογικό αγώνα ή και όλων αυτών που πιστεύατε και που είχατε τη διάθεση να δώσετε τη μάχη για να τα προωθήσετε και να ζητήσετε την ψήφα των πολιτών. Με επηρέασε πάρα πολύ. Σε σημείο που είχα σκεφτεί, το συζήτησα ζεστά δηλαδή με τους ανθρώπους γύρω μου, μήπως τα παρατήσω. Μάλιστα. Απ' την έννοια αυτή, όχι επειδή ρίχνω τα βάρη την παρούσα κυβέρνηση, αλλά επειδή αυτό που λέτε δεν ήξερα πώς θα κοιτάξω τον άλλον στα μάτια να ζητήσω την ψήφο του. Ναι. Σε οποιοδήποτε κόμμα και αν άνοικα. Ναι, προφανώς. Εννοείται. Οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου μας συμβούλεψαν, μου είπαν ότι πρώτον εσύ δεν είχες ποτέ καμία ανάμειξη σε όλο αυτό. Ίσα-ίσα ξέρουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος εντελώς αντίθετος σε αυτές τις πρακτικές. Και δεύτερον, ακριβώς επειδή έχεις αυτές τις ευαισθησίες και επειδή ξέρουμε ότι πολεμάς με νύχια και με δόντια όταν βάζεις κάτι στο μυαλό σου και θέλεις να το πετύχεις. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσεις. Μάλιστα. Και να σας ρωτήσω, λοιπόν, να σας ρωτήσω, ναι, με κάτι. Τι θα λέτε λοιπόν στους ανθρώπους τους οποίους θα απευθυνθείτε, θα ζητήσετε την ψήφο τους, θα επιχειρηματολογήσετε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα σας λένε όλα αυτά που ακούμε και εμείς και λέμε για τις παθογένειες, για τις ελλείψεις, για τις παραλήψεις κλπ. Ποια θα είναι η απάντησή σας? Κοιτάξτε, αυτή είναι η άποψή μου έτσι κι αλλιώς, σε οποιοδήποτε κόμμα και ανάνοικα, είναι ότι αυτό είναι το κράτος που έχουμε χτίσει όλοι εμείς και είμαστε συνυπεύθυνοι σε όλο αυτό. Οποιοςδήποτε από εμάς έχει ζητήσει χάρη σε κάποιο βουλευτή, έχει ζητήσει να βάλει το γιο μας, τον πατέρα μας, τον αδερφό μας σε μια θέση ο οποίος ενδεχομένως δεν ήταν ικανός για αυτή τη θέση, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι σε αυτό το παιχνίδι. Το περίφημο πελατειακό κράτος δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό περισσότερο το έχουμε χτίσει εμείς παρά οι ίδιοι οι πολιτικοί. Εμείς οι πολίτες οι οποίοι ακολουθούμε το βουλευτή που μας κάνει χάρες σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο και αν ανήκει, δεν μας ενδιαφέρει. Αρκεί να πάμε από πίσω του. Γιατί πώς ένα κόμμα έφτασε από το 4-34%. Ακολουθώντας αυτούς τους βουλευτές. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε. Δεν σας βλέπω να πηγαίνετε καλά. Συνήθως δεν τη λέμε γιατί πονάει. Λοιπόν, διότι τα ρουσφέτια που ζητάνε είναι απίστευτα, κύριε Νικολαίδη. Ναι, οι ψηφοφόροι, εσείς άμα τους λέτε ψηφίστε με, αλλά δεν θα σας κάνουμε, μην ζητάτε κανένα ρουσφέτι. Δεν σας βλέπω καλά. Μπορεί να γίνουν κάποιες χάρες στα πλαίσια πραγμάτων τα οποία ας πούμε δεν έχουν να κάνουν με το να βάλω έναν άνθρωπο ανίκανο σε μια θέση, ναι, να, είναι... να, κάνει, να παίξει με τις ζωές πολιτών. Φυσικά, τώρα, βέβαια. Όπως μου ζητάει καλή ώρα τώρα ένας φίλος μου που έχει ένα δάνειο χρόνων και θέλει μια εξυπηρέτηση, όχι να του πιστεί να του το επιμηκύνουν γιατί είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτά είναι πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ενδεχομένως. Ναι, να βοηθήσετε και μέσα από τη Βουλή γι' αυτό. Ακριβώς, και δεν κοστίζουν σε κανέναν. Άλλωστε, εγώ πέρα από τον πολιτισμό που είναι το προφανές, θέλω να ασχοληθώ και με πράγματα που άπτονται τη καθημερινότητα που μαγείρεται. Τώρα, μια και λέτε για τον πολιτισμό, είδαμε ότι έχουν τελειώσει και οι καταλήψεις. Αποφασίστηκε και αυτό, νομίζω, χθες ή προχθές.
και στις σχολές και όλα αυτά. Τελικά η λύση που εδόθη είναι κάτι που ικανοποιεί τους, τους καλλιτέχνες ή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης? Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, εμένα προσωπικά και πολλούς άλλους καλλιτέχνες που δεν βγαίνουν στους δρόμους να μιλήσουν, ναι, και το διαπιστώνω τώρα που έχω κατέβει στην πολιτική και έρχονται και μου μιλάνε, μας ικανοποιεί. Μάλιστα. Και γιατί ενδεχομένως δεν είχαμε τόσο πρόβλημα με όλο αυτό που γινόταν. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τη διαβάθμιση των πτυχίων μας, ότι είμαστε λίγο στον αέρα από το 2003, αλλά δεν ήταν, το προεδρικό διάταγμα δεν ήταν ο λόγος για να γίνει κάτι τόσο μεγάλο τώρα αυτή τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή ήταν, υπήρχε δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να το πούμε απλά? Όχι, εγώ δεν θα πω ότι υπήρχε δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι κάποιοι το χρησιμοποιήσαν για πολιτικό τους προσωπικό όφελος. Μην πω πολιτικό όφελος. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε και κάποιοι μέσα από το σωματείο μου. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που το ξέραμε όλοι. Ναι, προφανώς ήταν το 2003, δεν ήταν. Το πολύ καλά και δεν καταλαβαίνω προσωπικά. Ήθελα να έρθει κάποιος να μου το εξηγήσει. Δεν καταλαβαίνω σε τι ακριβώς μας αφορούσε το προεδρικό διάταγμα. Μάλιστα. Το οποίο έχει να κάνει με το προστοτολόγιο του ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Άρα λέτε ότι κάποιοι θέλησαν να παίξουν παιχνίδια προσωπικά. Πιστεύω ναι. Μάλιστα. Πιστεύω ναι. Πολεμούσε μου για κάποιους ανθρώπους, δηλαδή που ενδεχομένως θα άφηναν το επάγγελμα και θα πηγαίνουν να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο. Για αυτούς έγινε όλο αυτό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι καλλιτεχνικές θέσεις έχουν εξαιρεθεί από το ΠΙΔΕΛΤΑ. Κύριε Νικολαή, ήθελα να ξαναγυρίσουμε έτσι στα άλλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο πολλών πυρών. Υπάρχει ένα μεγάλο έτσι μούδιασμα και στην Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα με το οποίο θα κατεβείτε. Εσείς, αν ήσασταν στη θέση του, θα κατεβαίνατε υποψήφιος ή θα διευκολύνατε το κόμμα και δεν θα το κάνατε? Με δεδομένο ότι εκεί που ήσασταν σε τροχιά αυτοδυναμίας, τώρα η ιστορία των Ντεμπών αναδεικνύει πάρα πολλά προβλήματα στον τομέα του πρώην Υπουργού Μεταφορών και άρα στην ουσία παίζει καθοριστικό ρόλο και λειτουργεί ως καταλύτης. Για, ναι. Και για την εκλογική αναμέτρηση. Δεν έχω να σας πω πάρα πολλά σε αυτό. Θα σας πω μόνο ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις του καθενός. Θα σας πω μόνο ότι εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος και σαν πατέρας, δεν θα είχα το ψυχικό σθένος να ξανακατεύω τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές. Εδώ σας είπα, σκέφτηκα εγώ που δεν είχα καμία ανάμειξη να τα παρατήσω, γιατί με επηρέασε πάρα πολύ όλο αυτό. Ψυχολογικά. Φυσικά, βέβαια. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε γρήγορα περαστικά, σιδερένιος, να επανακτήσετε τις δυνάμεις σας και να κάνετε την προεκλογική σας εκστρατεία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και κουράγιο εκεί που πάτε να μπλέξετε. Ναι. Δεν μου λέτε... Μην νομίζετε ότι ο δικός μου χώρος είναι πολύ πιο εύκολο. Όχι, εκεί που πάτε, μην νομίζετε. Χώρος που έχει προβολή έχει πάντα και πισόπλα τα μαχαιρώματα και εξουσία. Απ' όλα. Να σας πω. Έχω βιώσει πολλά από αυτά. Στις επαφές και όλα αυτά, σας λένε Νικολαίδη ή Μιχαλάκη ακόμα? Ή έγκλημα. Κάποιοι από τον κόσμο που με έχουν αγαπήσει από αυτό το ρόλο και το δείχνει κάθε χρόνο σε επαναλήψεις, εννοείται ότι το λένε και το σχολιάζουν, αλλά πάντα με αγάπη. Εννοείται, βέβαια. Είστε από τους αγαπημένους. Είμαι και ένας άνθρωπος πολύ κοινωνιακός. Φυσικά. Είμαι άνθρωπος. Ναι. Πιάνω αμέσως κουβέντα. Τώρα θέλω να δω εδώ αν υπάρχει ένα έγκλημα στην εκπομπή. Θυμάμαι καλά, Χριστίνα Κοράη, ότι μου είχες πει πως δεν είχες δει τα εγκλήματα? Όχι, αλλά θυμάσαι λάθος. Τα έχεις δει? Βέβαια τα έχω δει. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Γιατί ήμουν έτοιμος να πω για έγκλημα. Εδώ μου λένε άνθρωποι ότι έχει πλάκα που έρχονται κάτι κυρίες και μου λένε έχουμε μεγαλώσει μαζί σας. Μα πού καλά, αυτό δεν είναι λίγο δυσκολάκι. Είστε μεγαλύτερη από μένα, λέω. Λοιπόν, ωραία. Καλή επιτυχία και πάλι νότιος τομέας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Σταύρος Νικολαίδης. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα.